Η όραση. Ναι, μου έχει λείψει. Δεν είναι κάτι που θα το παίξω υπεράνω από την αυτά που λες. Ναι, φυσικά και μου λείπει η δουλειά μου. Ξέρω ότι στο μεσοδιάστημα είχες προτάσεις. Ναι, κάποιες προτάσεις είχα. Το θέμα είναι να κάνω κάτι που να μου αρέσει και εμένα. Να μπορώ να ανταπεξέλθω, να το διεκπεραιώσω, να το δουλέψω και να έχει την ανάλογη επιτυχία, ρε παιδί μου. Να μην είναι. Μην κάνω αποτυχία. Δεν θέλω. Όχι ότι είναι κακό να αποτυγχάνεις. Μαθαίνεις από τα λάθη σου. Αλλά πόσες φορές να αποτύχεις και στην ηλικία αυτή. Τι λες. 69. Όλες λένε λιγότερο, εσύ βάζεις παραπάνω. Όχι, εγώ βάζω παραπάνω επί τούτου για να λένε όλοι κοίτα τι καλά που κρατιέται η Κουβελογιάννη. Πληρώθηκες καλά από την τηλεόραση. Όχι. Δεν είναι σε σχέση με αυτά που, που ξέρεις εσύ και ξέρω κι εγώ και έχουμε ακούσει, καμία σχέση. Δεν σκεφτεί ποτέ να αλλάξει. Στο παρελθόν ήθελα να πάω να κόψω τη μύτη μου γιατί την είχα σπάσει και είχε στραβώσει. Ήθελα να πάω να βάλω σιλικόνι στο στήθος μου και να κάνω μπότοξ. Άμα, τώρα μου πει την ηλικία πώ να κάνει. Δεν θε μπότοξ, θέλω σκοινιά, πώ τα λένε αυτά. Όχι τα νήματα. Όχι νήματα, εγώ θέλω καραβόσκυλο. Αν σου πούνε τα παιδιά σου, ο γιος ή η κόρη σου, μαμά, θα ασχοληθώ με τηλεόραση. Τις προάλλες λοιπόν, και δεν το έχω πει ούτε στον άντρα μου αυτό, μου λέει χαμηλόφωνα να σε ρωτήσω κάτι, ο γιος μου. Λέω ναι. Μου λέει μαμά, αν ήμουν γκέι, θα με αγαπούσες. Εννοείται, του λέω. Και δεν αλλάζει κάτι στην αγάπη της μητέρας και στο τι θα επιλέξεις εσύ αργότερα να κάνεις. Πώς σου ήρθε όμως αυτό, ρε παιδί μου. Το άκουγα, λέει, που το λέγανε κάτι εκτάκια. Θέλω να πω ότι σου κάνουν κάτι ερωτήσεις κάποια στιγμή που σε... Α, και στο καπάκι γυρνάει και μου λένε, αλλά εγώ είμαι άντρας. Ωραία, εσύ άντρας είσαι, αλλά δεν έχει να κάνει. Δεν κρίνουμε τους ανθρώπους από τις προτιμήσεις αυτές.